προφήτης περιουσίας του, ανεγείρει διόροφη κατοικία παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή και τις έντονες διαμαρτυρίες μερίδας Τουρκοκυπρίων. Μας ενημερώνει ο Λόντιος Χριστόδουλου. Την τολμηρή απόφαση να επιστρέψει στο κατεχόμενο χωριό του, τον Λάρνακα της Λαπίθου, έλαβε ο 78χρονος Νικόλας Κουρίδης. Το 2010 αποτάθηκε στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχομένων για επιστροφή της ακίνητης του περιουσίας. Η απόφαση για επιστροφή οικοπαίδου εντός της κοινότητας εμβαδού 350 τετραγωνικών μέτρων εξεδόθη από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017. Αφού η απογοήτευση είναι μεγάλη και από εδώ και από παντού. Λύσεις δεν υπάρχει. Ο Νικόλας Κουρίδης, κάτοικος σήμερα Ιουδομετίου και πατέρας τριών παιδιών, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα. Εξασφάλισε σχετικές άδειες από τις λεγόμενες υπηρεσίες των κατεχομένων και ξεκίνησε ανέγερση διόροφης κατοικίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανέπτυξε φιλίες με αρκετούς Τουρκοκύπριους και όταν επισκεπτόταν τη γενετηρά του, έπιναν μαζί καφέ και πολλές φορές συνέτρωγαν. Οι εργασίες όμως ανέγερσης της κατοικίας του στην φάση των προπαρασκευαστικών και χωματουργικών ανέτρεψαν άρδιν το φιλικό κλίμα με μερίδα Τουρκοκυπρίων να αντιδρά έντονα. Μουχτάρις, επήραν και κανάλια, και... αλλά εγώ πιστεύω να πούμε ότι είναι για πολιτικές σκοπιμότητες που το κάμα. Πρέπει να συγχαρούμε τον άνθρωπο για την δύναμή του να προσφύγει, να διεκδικήσει και να πετύχει την επιστροφή. Αυτό όμως το σημείο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα άτομα τα οποία θέλουν να αποφασίσουν κατά πόσο θα προσφύγουν στην Επιτροπή Ακινήτων της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Αν η περιουσία τους, για παράδειγμα, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είτε για τι περνάει ένας αυτοκινητόδρομος ή κάποια άλλα χτίρια, τότε οι πιθανότητες αποκατάστασης είναι μηδέν. Στον Λάρνακα της Λαπίθου κατοικούν σήμερα Τουρκοκύπρια από χωριά της Πάφου, όπως Κρήτου Τέρα, Τέρα, Μέλανδρα, Κουρσό και Λουκρούνου. Σύμφωνα με τον Νικόλα Σκουρίδη, δεν είναι ο πρώτος που αποφασίζει να επανεγκατασταθεί, φέρνοντας το παράδειγμα Ελληνοκύπριου που διαμένει στον κατεχόμενο Δαυλό. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού η σημερινή και κάθε άλλο παρά καλοκαίρι μας θύμισε. Η αστάθεια, σύμφωνα με